με την νομοτεχνική που καταθέτει η κυβέρνηση για το άρθρο 44, με το οποίο αφαιρεί το δικαίωμα των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να θέτουν ζητήματα, θέματα προημερησίας διάταξης, επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα από τις προθέσεις της κυβέρνησης. Δηλαδή, να φημώσει τη φωνή όχι του Δημοτικού Συμβουλίου των Παρατάξεων, αλλά των ίδιων των τοπικών κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή με την νομοτεχνική, επιχειρεί να διασκεδάσει εντυπώσεις, να παραπλανήσει και να παγιδεύσει όσους έχουν αντιδράσει. Στην ουσία υποβιβάζει την αξία συζήτησης των προημερησίας θεμάτων και η κυβέρνηση δεν είχε κανένα λόγο, μα κανένα λόγο, να παρεμβαίνει στον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων. Μέχρι σήμερα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα, τα Δημοτικά Συμβούλια διευθετούσαν και πολλές φορές και οι παρατάξεις μεταξύ τους το πότε θα συζητηθούν θέματα που έθεταν οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις. Δεν προέκυπτε κανένα απολύτως ζήτημα. Τι είναι αυτό όμως που σας ενοχλεί? Ότι αυτές οι παρεμβάσεις προημερησίας είχαν αποτέλεσμα. Αποκάλυπταν ανεπάρκειες, αντιλαϊκές και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις είτε της κυβέρνησης, είτε δημοτικών αρχών που μπορεί να ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα, κόμματα της αστικής εξουσίας. Στην πράξη με αυτόν τον τρόπο αφαιρείται το δικαίωμα των φορέων, όχι απλά των επικεφαλής των παρατάξεων, των φορέων και των τοπικών κοινωνιών να έχουν φωνή στα Δημοτικά Συμβούλια, να φέρουν για συζήτηση θέματα που αφορούν, για παράδειγμα, τις σχολικές επιτροπές, την ενίσχυση των σχολείων, τις υποδομές, τα κτηριακά, για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, για την ανάπλαση μιας γειτονιάς, για το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουν πράσινο ή μπορεί να μην έχει ασφαλτοστρωθεί ένας δρόμος, να υπάρχουν λακκούβες, ακόμα και τα πιο απλά ζητήματα, μέχρι και το γεγονός ότι ναι, μία ομάδα πολιτών, φορέων, η ίδια η τοπική κοινωνία να φέρει θέματα όπως για παράδειγμα η απολύση των εργαζομένων στη Λάρκο ή για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, για αγροτικά προβλήματα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να αφαιρεθεί ή γιατί πρέπει να υποβαθμιστεί η συζήτηση τέτοιων θεμάτων που πρέπει να πάει στο τέλος των θεμάτων ημερήσιας διάταξης μετά από 2, 3, 4, ακόμα και 5 ώρες συζήτησης ή γιατί πρέπει να συζητηθεί ένα κατεπήγον ζήτημα που απαιτείται να συζητηθεί εκείνη τη στιγμή, θα πρέπει να συζητηθεί μετά από 15 μέρες. Η τρικλοποδιά λοιπόν αυτή οδηγεί στην αποστήρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει τις ευλογίες της ΚΕΔΕ, γιατί πρέπει να περάσουν ανεμπόδιστα οι αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης και φυσικά να βρουν ελεύθερο πεδίο τα επιχειρηματικά συμφέροντα και στις τοπικές κοινωνίες. Τώρα, αρκετά υπόθηκαν από μέρος μας στις προηγούμενες συνεδριάσεις για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τις διατάξεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία, καθώς και για τον έλεγχο εσόδων και δαπανών των κομμάτων. Θα αναφερθούμε και στην Ολομέλεια. Θα τοποθετηθώ λίγο πιο εκτενώς σήμερα για τις ρυθμίσεις σχετικά με τους ΦΟΔΣΑ, για τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πέμπτο μέρος. Μία πρώτη παρατήρηση. Οι ρυθμίσεις αυτές που αναφέρονται γενικά στους ΦΟΔΣΑ αποτελούν επανάληψη διατάξεων των αντίστοιχων άρθρων του Αντιλαϊκού Νόμου 4555 του 2018 του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιες δευτερεύουσες νομοτεχνικές αναπροσαρμογές και επικαιροποιήσεις. Και αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό και από τη συνοπτική επεξηγηματική περιγραφή του περιεχομένου του κάθε άρθρου που προηγείται των διατάξεών του. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν πρώτον, η παράγραφος 2 του άρθρου 34 που καταργεί τους φορείς σχεδιασμού περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, που ποτέ δεν συγκροτήθηκαν, και δεύτερον, οι συναφείς με τις αρμοδιότητές τους λοιπές διατάξεις. Όσο για το προβλεπόμενο ισχυρισμό στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, ότι με τις διατάξεις
του πέμπτου μέρους σκοπείται η λειτουργία ενός φόδσα σε κάθε περιφέρεια, ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των Δήμων εκάστης περιφέρειας, αποτελεί ένα πελώριο ψέμα. Στην παράγραφο 14 του νέου άρθρου 245 του νόμου 4555-18 ορίζονται τα εξής. Σε περιφέρειες όπου κατά την έναρξη ισχύως του παρόντος υφίστανται και λειτουργούν άνω του ενός φόδσα, είτε με τη μορφή συνδέσμου είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αυτοί συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Η ευελιξία στα σχήματα με τη σύσταση συνύπαρξη νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου διευκολύνουν τις επιλογές των ενδιαφερόμενων επενδυτών, μοιράζοντας την πίτα σε πολύ περισσότερους. Ο ανταγωνισμός και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου θα λύσει τελικά ποιος θα επικρατήσει και ως γνωστόν σε βάρος των λαϊκών αναγκών και ανοίγει και ο δρόμος για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε μεγάλα έργα διαχείρισης των αποβλήτων. Με άλλα λόγια, φέροντας, αν θέλετε, και το παράδειγμα του διαχειριστή στερεών αποβλήτων Αχαΐας με το Δήμο Πατρέων, που έχει πληθυσμό 214.000 στρογγυλά, να αντιπροσωπεύει το 69% του πληθυσμού του νομού Αχαΐας, ο διαχειριστής στερεών αποβλήτων θα είναι ανώνυμη εταιρεία, αν αυτό το αποφασίσουν τα Δημοτικά Συμβούλια των τριών από τους πέντε Δήμους. Δηλαδή Δυτικής Αχαΐας, Ερημάνθου και Καλαβρίτων, με συνολικό πληθυσμό μόλις 46.000 άτομα και αντιπροσωπεύει το 14,8% του πληθυσμού του νομού. Για μεγαλύτερη δε διασφάλιση, η αναλογία των εκπροσώπων των Δήμων στα Δημοτικά Συμβούλια των Οικείων Δυσά μαγειρεύτηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δυσά Αχαΐας να αποτελούν την μειοψηφία. Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η θέση του ΚΚΕ ότι στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, ακόμα και σε ειδικές πλευρές του όπως είναι η συγκρότηση και η λειτουργία των ΦΟΔΣΑ, οι αντιλαϊκές πολιτικές των δικών σας κομμάτων, στην προκειμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα όσα κάνετε είναι συνέχεια του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, μοιάζουν σαν την ίδια όψη του ίδιου νομίσματος. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού με την ίδια θρησκευτική ευλάβεια και πίστη ενστερνίζεστε, υπερασπίζεστε και ενσωματώνετε στην εθνική νομοθεσία σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κομμένες και ραμμένες πάνω στις απαιτήσεις των ομίλων για ικανοποιητική κερδοφορία των επενδύσεών τους. Μία δεύτερη παρατηρήση. Για τις ειδικότερες ρυθμίσεις νησιωτικών φόδσα, όλοι οι ανώνυμες εταιρείες, περιλαμβάνονται στα άρθρα 36 του Νοτίου Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων, του άρθρου 37 για το Βόρειο Αιγαίο και 38 της Κρήτης, προκύπτουν αναπροσαρμογές διατάξεων. Με τις σχετικές όμως αυτές διατάξεις, τις αναπροσαρμογές μάλλον, αναπροσαρμογές στο νόμο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Αφορούν μερικές νομοτεχνικές προσαρμογές σχετικά με τους διαβαθμικούς περιφερειακούς φόδσα Νοτιού Αιγαίου και Ιωνίων Νήσων, με στόχο να βελτιωθεί η απόδοσή τους στην εφαρμογή, στην άσκηση ουσιαστικά της αντιλαϊκής πολιτικής, στην δημιουργία δύο φόδσα ανώνυμων εταιριών στο Βόρειο Αιγαίο, με πυρήνα τα νησιά της Αιχείου και της Λέσβου, και στην προσπάθεια να αποσαφινιστεί η κατάσταση στην Κρήτη, που είναι ένα μαύρο χάλι. Δηλαδή, με τη διατήρηση δύο παραδοσιακών φόδσα, του ενιαίου συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, του γνωστού ως ΕΣΔΑΚ, για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου και της διαδημοτικής επιχείρησης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανώνυμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ, που αφορά την περίπτωση των Χανίων. Δύο, με τη σολομόντια λύση της επιβίωσης μέχρι το 2028 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, περίπου ως παράρτημα του ΕΣΔΑΚ, χωρίς να διατηρεί την ιδιότητα του ΦΟΔΣΑ, αλλά ως ανώνυμη εταιρεία, που όμως θα ασκεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματός της τις αρμοδιότητες που είχε ως ΦΟΔΣΑ. Και τέλος, έχουμε τον εξωστρακισμό ως ΦΟΔΣΑ της ΑΕ Αμάρη, που μεταξύ των πολυπίκυλων, αφορά το Ρέθυμνο, που μεταξύ των πολυπίκυλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται και το ΧΙΤΑ Αμαρίου.
Είναι φανερό ότι στην περίπτωση της Κρήτης είναι πολύ πιο έντονη η ρουσφετολογική διάσταση του όλου εγχειρήματος εν ώψη των επικείμενων εκλογών και δικαιολογημένα υπάρχουν αντιδράσεις στην Κρήτη για αυτή την κατάσταση. Η εμπορευματοποίηση, θα κλείσω σε λίγο κύριε Πρόεδρε, γιατί πρόκειψε και το άρθρο 44, αντιλαμβάνεστε που πήρε κάποιο χρόνο στους ομιλητές. Η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των σκουπιδιών με τους φόδσα και η λογική της ανταποδοτικότητας είναι ο μαγνήτης για τα συμφέροντα και η πηγή των ανταγωνισμών, της διαπλοκής και της καταλήστευσης του λαού και του περιβάλλοντος. Αυτό κάνετε με το άρθρο 38 για την Κρήτη. Δεν είναι μόνο ο συμβιβασμός συμφερόντων στον φόδσα Βορείας Πεδιάδας. Λέτε ότι ο ΕΣΔΑΚ είναι ο φόδσα για Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μόνο που για το Ρέθυμνο ισχύει αυτό που λέτε, ισχύει από το 2011. Όμως αυτό δεν εμπόδισε τον ΕΣΔΑΚ να απέχει εντελώς από τη διαχείριση του ΧΙΤΑ 12 ολόκληρα χρόνια. Διαχείριση που εκτελεί με έολες προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους. Η αμάρη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, επιβαρύνοντας τους δημότες με τα διπλάσια ποσά από αυτά που δαπανούσαν στο ΧΙΤΑ. Για τα σκουπίδια πλήρωναν ξενοδοχεία και άλλα άσχετα φύτρωναν στην πορεία. Ο ΕΣΔΑΚ μέσα από προκλητικές διαγωνιστικές διαδικασίες διαχειριζόταν εκατομμύρια ευρώ των έργων στο ΧΙΤΑ. Και σας ρωτάμε, τι θα γίνει με τη νέα παρόμοια προγραμματική που στις 24 έκτου ενέκρινε ο Επίτροπος του Ελεκτικού και που συνεχίζει να κατακρεουργεί τους δημότες. Δεύτερον, τα συμφέροντα είναι ήδη προετοιμασμένα για αυτό που κάνετε τώρα, δηλαδή την ανάληψη και τις αρμοδιότητες διαχείρισης από τον ΕΣΔΑΚ. Στην τιμολογιακή πολιτική του 22 ΕΣΔΑΚ δηλώνει πως όταν αναλάβει θα κάνει προγραμματική με την αμάρη ΑΕ, διαιωνίζοντας το σημερινό καθεστώς καταλήστευσης των δημοτών. Ποια είναι τα μέτρα που παίρνετε? Απολύτως κανένα. Κρίσιμο ζήτημα είναι οι εργαζόμενοι. Να το κλείνουμε. Κλείνω. Κρίσιμο ζήτημα είναι και οι εργαζόμενοι του ΧΙΤΑ Αμαρίου μέσω της αμάρη ανώνυμη εταιρεία, που δεν είναι σαφές ότι καλύπτονται από τις μεταβατικές διατάξεις και δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί καμία ευθύνη για τα παιχνίδια και τις διαπλοκές. Τους ξεχάσατε από ό,τι φαίνεται. Πρέπει οπωσδήποτε να προσληφθούν από τον ΕΣΔΑΚ με όλη την προϋπηρεσία και τα δικαιώματά τους. Στην ολομέλεια. Και με βάση όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι στεκόμαστε αρνητικά και σε αυτές τις διατάξεις του πέμπτου μέρους ως ενιαίο αντικειμένο.